σας φίλοι του Guitar Flame. Στο σημερινό επεισόδιο θα αναλύσουμε την τεχνική Two Notes Per String, αλλά Zach Wild. Δύο νότες δηλαδή σε κάθε χορδή. Πάμε να δούμε. Στο No More Tears, ο Ζακ τελειώνει το σόλο του με αρπέτζιος. Λοιπόν, είναι ένα χαρακτηριστικό στυλ που έχει ο Ζακ, το Two Notes Per String. Εκείνος αρχίζει βέβαια με κάτω πένα, παίζει alternate picking, εναλλάξ πένα, η οποία είναι κάτω-πάνω, κάτω-πάνω. Για πολύ καιρό, και εγώ αυτό προσπαθούσα να κάνω, αλλά δεν μου βγαίνει, όσες ώρες και να διέθετα και να μελετούσα. Και σκέφτηκα, αντί για να ξεκινήσω κάτω, άμα ξεκινάγα με πάνω πένα, δηλαδή έτσι, το είδα ότι πήγαινε καλύτερα σαν μηχανική κίνηση στο χέρι μου. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, καλύτερα από το να ξεκίναγα με κάτω πένα. Οπότε, σε αυτό το συγκεκριμένο σόλο, ξεκινάω με κάτω πένα. Συγγνώμη, με πάνω πένα. Πάνω πένα, όχι κάτω, πάνω πένα ξεκινάω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε, θα το παίξω αργά. Ρίξτε μια ματιά και θα καταλάβετε. Ξεκινάω με πάνω πένα. Για να σας πετύχουνε, πρέπει να κάνετε καλό muting με το δεξί χέρι. Έτσι, εγώ τουλάχιστον παίζω το solo, ξεκινώντας για το σημείο που φτάνει στα two notes per strings, ξεκινάω με πάνω πέρα. Κάνω μεταξύ 17 και 15 τάστο της πρώτης χορδής, της E, κάνω hammer on και pull off. Και κάνω μετά τα αρπέτζιος, τελειώνω με τα αρπέτζιος. Στα αρπέτζιος ξεκινάω με κάτω πένα, στο 15ο τάστο της B, της C δηλαδή χορδής, καταλήγω με κάτω πένα, κάτω-κάτω δηλαδή, καταλήγω με κάτω πένα στο 13ο τάστο της E και με το 4ο δάχτυλο, το οποίο χτυπάει το 17ο τάστο. 18 τάστο, συγγνώμη. Στο 18ο τάστο κάνουμε πάνω πένα. Κάτω, κάτω, πάνω. Και όταν φτάσουμε να κάνουμε την πάνω πένα, απελευθερώνουμε το 4ο δάκτυλο με πούλο. Κάτω, κάτω, πάνω, pull off. Μεταφερόμαστε ακριβώς στην ίδια θέση, στο 17ο τάστο. Ίδια ακριβώς τεχνική, κάτω, κάτω, πάνω και απελευθερώνουμε το 4ο δάκτυλο με pull off. Κάτω, κάτω, πένα, πάνω. Και παίζουμε 17, 17ο τάστο στην B, 15 τάστο
στην Ι και 20ο τάστο στην Ι. Και ακούγεται κάπως έτσι. Και πάλι θα σας πω να κάνετε palm muting. Και τελειώνει με ένα bending στο 20ο τάστο. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση τέλη στα 2 notes per string. Κοιτάξτε, το πειραματιστείτε, γιατί η πένα, γενικά το δεξί χέρι πρέπει να είναι πολύ χαλαρό. Πειραματιστείτε, άλλους τους βολεύει να παίζουν, να ξεκινάνε με κάτω πένα. Εμένα με βολεύει να ξεκινάω με πάνω πένα. Όπως και στο solo που σας έπαιξα στην αρχή, ήταν το solo από τον Randy Rhoads στη συναυλία με τον Ozzy. Σε ένα solo του που έκανε, σε μια συναυλία, στο Suicide Solution, αν θυμάμαι καλά. Πάλι ξεκινάω εγώ με αυτό που κάνω. Ξεκινάει προφανώς με κάτω πένα. Εμένα με βολεύει η πάνω πένα. Όλο αυτό το solo που έπαιξα στην αρχή ξεκινάω πάντα με πάνω πένα. Γενικά, την τεχνική 2 notes per string ξεκινάω με πάνω πένα. Κοιτάξτε το, δείτε το. Πρέπει να είμαστε χαλαροί, έτσι. Να έχουμε χέρι χαλαρό. Ο καρπός μας να είναι χαλαρός. Και πάνω απ' όλα μην ξεχνάμε το palm muting. Για να μην ακούγονται διάφοροι θόρυβοι και ενοχλητικοί. Λοιπόν, αυτά. Ελπίζω να σας κατατόπισα. Εάν έχετε απορίες ή οτιδήποτε άλλο, το Guitar Flame είναι εδώ να σας εξυπηρετήσει. Λοιπόν, μέχρι την άλλη φορά, γεια χαρά!